ισχυρή διαπραγμάτευση και η διαρκής πολιτική μάχη με τα κέντρα εκτός της χώρας, και το λέω με λύπη, και με κέντρα εντός της χώρας. Θεσμικά και παραθεσμικά, για να ξεκολλήσει η Ελλάδα από το μνημονιακό τέλμα. Κάτι τα παραθεσμικά τα υποψιαζόμαστε. Τα θεσμικά ποια είναι, τα δύο. Θα έχουμε καιρό. Κύριε Παπά, αντιλαμβάνομαι. Μισό, γιατί όταν ακούω τον Υπουργό Επικρατείας να μου λέει ότι δουλεύουν θεσμικά και παραθεσμικά κέντρα. Αυτό δεν σα αμφισβήτησε, όχι, κύριε Παπά, είναι βαρύ. Ποιο κυβερνά αυτή τη χώρα. Από το στόμα το πήρε. Αυτό είναι. Ποιο κυβερνά τη χώρα. Στο παρόν πάντω δεν κυβερνιέται η χώρα, κύριε Παπά, λένε οι αντίπαλοι σα. Ότι μοιάζει σαν να μην έχετε κανένα σχέδιο. Δεν πειράζει. Και τώρα είναι η εύκολη. Η λάσπη παντού, γιατί τον λέτε τώρα θεσμικά και παραθεσμικά. Σε μια φάση που η κυβέρνηση δεν έχει βανίσει το παραμικρό σχέδιο, εμένα μου μοιάζει, πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό μου μοιάζει. Να μας περιγράψει πρώτα τα θεσμικά και τα παραθεσμικά. Ελάτε, κύριε Παπά. Επειδή γνωριζόμαστε όλοι εδώ στο τραπέζι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εγώ αντιλαμβάνομαι και την θεσμική και επαγγελματική υποχρέωση του κύριου Παπά να ζητήσει διευκρινήσεις. Θα αντιληφθείτε και εσείς, και σας παρακαλώ γι' αυτό, επειδή ακριβώς είμαι και μέλος της κυβέρνησης, να μείνω σε αυτό σήμερα. Έτσι. Και να δεσμευτώ. Αύριο ενδεχομένως να μετακινηθείτε. Και να δεσμευτώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αναλυτικά όλα. Αυτό. Θα δώσετε ονόματα. Κύριε Λιριτζή, σας λέω, θα έχουμε την ευκαιρία όλα να τα συζητήσουμε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Αλλά πετάτε μια βόμβα, κύριε Παπά, τώρα. Μιλάτε στην πραγματικότητα, λέτε ότι κάποιοι υπονομεύουν την κυβέρνηση. Κυρίως με παρεμβάσει στο εξωτερικό, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το είπε με έναν δειλό τρόπο και ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό το περιέγραψε, όχι έτσι. Θα στη στημένη, λένε, δηλαδή. Δεν έχει συμβεί τίποτα που να μην το περιμέναμε, πιστέψτε με. Απολύτως τίποτα. Τίποτα που να μην περιμέναμε δεν έχει συμβεί. Είμαστε προετοιμασμένοι. Εγώ βλέπω, κύριε Παπά, να σας πω κάτι. Εντάξει, προφανώς είναι ένα κόμμα. Δεν λέω ότι δεν έχουμε αδυναμίες. Προσέξτε, κύριε Λιριτζή. Από μένα δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Ή ότι δεν έχουν υπάρξει προβλήματα με δηλώσεις οι οποίες είναι ασαφείς, ή αντιφατικές, ή ισοκομματικές κριτικές, ή ενδοκυβερνητικές τριβές. Ποτέ δεν θα τα ακούσετε. Εγώ ούτε θα καλύψω, ούτε θα αεροποιήσω καμία κατάσταση. Αλλά αυτό που θα υποστηρίξω με σθένος είναι ότι το τι έχουμε πει εμείς προεκλογικά, το τι κάνουμε τώρα. Και το τι περιμέναμε ήταν επίσης πάρα πολύ καθαρό. Ναι, αλλά επειδή εδώ είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση, αυτό το έργο το τετράμινο θα καθορίσει πιθανότατα και το περιεχόμενο της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και το σχέδιο και τα βήματα που γίνονται. Εγώ θέλω να ξέρω, ας πούμε, αν η κυβέρνηση της χώρας σχεδιάζει και μια πολιτική που προβλέπει πιθανή, ας πούμε, παράταση στο θέμα των υποχρεώσεων. Με ό,τι μήνυμα στέλνει αυτό. Με ό,τι μήνυμα. Πάμε πάλι πίσω, κύριε Λιριτζή. Ναι, δεν είναι το πίσω, έχει να κάνει. Η κυβέρνηση με την και δια της απόφασης του Eurogroup έχει δεσμευτεί ότι τις δανειακές υποχρεώσεις θα τις εκπληρώσει, και αυτό θα σας έλεγα ότι είναι μια διπλή δέσμευση. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Διότι για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν μπήκε σε μια κουβέντα για να ζητήσει, μπήκε για να συζητήσει. Έθεσε στο θέμα το τραπέζι στο τραπέζι το θέμα το ελληνικό ως κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και όχι ως πρόβλημα της Ελλάδας, η οποία έρχεται με μια λίστα αιτημάτων από τα οποία για να ικανοποιηθεί ένα μέρος θα πρέπει να καταπιούμε ένα μνημόνιο αμάσως. Άρα, κύριε Παπά, μου επιτρέπετε. Έλα, καταλαβαίνω το εξής. Από τη στιγμή που είναι όντως στις πρώτες γραμμές του κειμένου, έτσι. Και από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, και υπάρχει βεβαίως η διπλή δέσμευση, αλλά τώρα μιλάμε για τη δική μας πλευρά, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να λέγεται δημοσίως ή να υπονοείται ότι μπορεί να ζητήσουμε μία δίμηνη παράταση. Δεν έχουμε λεφτά. Εντάξει, σας εξηγώ και σας λέω ότι αυτή, γιατί δεν λέγεται από αυτή η γραμμή, η γραμμή στην απόφαση του Eurogroup, η οποία δεσμεύει και την Ελλάδα αλλά και τους εταίρους στην υποχρέωση του να βρεθεί μια κοινά συμφωνημένη λύση, νομίζω ότι είναι η μία πλευρά της υπόθεσης στην οποία και όλοι οι εταίροι συμφωνούμε, και από κάτω από αυτές τις αποφάσεις έρχεται η αλλαγή του υποδείγματος την οποία καταφέραμε να περάσουμε ως άσκηση κυβερνητικής πολιτικής. Και θα έλεγα δε ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε, επειδή ακριβώς κλείνει αυτή η πρώτη περίοδος στην οποία ορισμένοι επιχείρησαν και εύχονταν η νέα ελληνική κυβέρνηση
να έχει και τα δύο χέρια δεμένα πιστάγκωνα, κλείνει και θα δούμε και εδώ θα αναμετρηθούμε και εμείς με τον εαυτό μας, ξέρετε. Έτσι, δεν είναι... Ναι, λέω για το περιθώριο μέχρι τις 28 του μήνα. Και εδώ θα αναμετρηθούμε και εμείς με τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Το πόσο γρήγοροι και αποτελεσματικοί θα είμαστε στην παραγωγή του δημοτικού έργου. Ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι δεν έχω πάρει εντολή για ρήξη, έχω πάρει εντολή για συμφωνία. Προσεχόμενος έτσι. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει εντολή για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα. Το λεγόμενο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι συμβατό με την παραμονή της χώρας στο ευρώ? Ένα απολύτως συμβατό και θα σας έλεγα ότι είναι και απολύτως ακριβής αυτή η αποστροφή του λόγου του Γιάννη του Βαρουφάκη. Προφανώς η εντολή η οποία έχουμε είναι η εντολή για μια νέα συμφωνία. Έτσι. Στη νέα συμφωνία βέβαια... Επί τη βάση του προγράμματος. Επί τη βάση ακριβώς του προγράμματος. Δηλαδή εάν κάναμε αυτά που... Κάποιοι για να διασώσουν το πολιτικό τους μέλλον επιθυμούν να μας υπαγορεύσουν να κάνουμε, θα είχαμε παραβεί τη λαϊκή εντολή. Και τότε θα μας εγκαλούσατε καλώς. Ναι, δεν την έχετε παραβεί τώρα με τη συμφωνία της περασμένης Παρασκευής? Όχι, προφανώς και δεν την έχουμε. Προφανώς όχι. Δεν γίνεται από την κυβέρνηση. Βεβαίως, θα σας πω και για την εκ των έσω. Το προεκλογικό σας πρόγραμμα έχει σχέση με τη συμφωνία. Βεβαιότατα. Και σε ποια σημεία? Όταν μιλάει για την ανθρωπιστική κρίση, για την αποκατάσταση. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Αυτό μόνο αν δεν υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα, δεν έχει να κάνει. Και αν συμφωνηθεί με τους εταίρους. Κύριε όλα είναι σε αυτή τη βάση. Κύριε με συμφωνία με τους εταίρους. Κύριε οικονόμου, λέω, είναι πάρα πολύ σαφής η διατύπωση του κειμένου. Για να εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας, το είχαμε πει και εμείς ότι θέλουμε και επιδιώκουμε να είναι σε περιβάλλον δημοσιονομικής ισορροπίας. Συνεπώς, η εφαρμογή του δεν εξαρτάται από την ποιότητα της συμφωνίας, εξαρτάται και από τη δική μας δυνατότητα να συλλέξουμε τα φορολογικά έσοδα και να μπορέσουμε να ασκήσουμε πολιτική. Προφανώς. Τι θέλω να πω. Όχι προφανώς. Αυτό πρέπει να το. Πρέπει να το μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Παπά μου. Διότι... Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω όμως, κύριε Λιρτζή. Θέλω να πολύ και πιέζουμε. Αυτή, πιέζουμε δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, ολοκληρώσω αυτό γιατί πρέπει να τα συνδέουμε και με κινήσεις που κάνετε. Θέλω να συμβάλλω λίγο και στο διάλογο ο οποίος γίνεται. Διότι εάν, ας πούμε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα με το θέμα των εκατοδόσεων. Την Πέμπτη την προηγούμενη θα το καταθέτατε σε Βουλή. Και τα έσοδά μας βαλτώσουν. Έτσι. Θα φταίει, ας πούμε, κάποια τρόικα. Όχι, θα φταίνε οι θεσμοί. Θα φταίμε εμείς. Έτσι. Και θα είναι δικό μας πρόβλημα το οποίο θα το είχαμε. Είτε η Ελλάδα ήταν σε πρόγραμμα, είτε δεν ήταν σε πρόγραμμα. Ναι, αλλά... είτε... Όχι, δεν υπάρχει αλλά. Υπάρχει. Αυτό είναι εσωτερικό δικό μας θέμα. Υπάρχει. Και θα διότι πρέπει να εσείς το με τη συμφωνία, ναι. Και είναι μια κριτική που ασκείτε προς την κυβέρνηση, εσείς με τη συμφωνία οδηγείτε κάθε δική σας απόφαση να είναι ένα ζήτημα διαπαραγωγής. Μισό και θα σας εξηγήσω. Επιτρέψτε να σας πω. Ή αν δεν είναι έτσι, να μας πείτε γιατί δεν είναι έτσι. Αλλά οδηγείτε κάθε δική σας απόφαση να είναι ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης με τους εταίρους για το πώς θα είναι και αν θα είναι. Επιτρέψτε. Και σας δίνω το παράδειγμα των εκατοδόσεων. Η κυρία Βαλαμπάνη θα κατέθετε την προηγούμενη Πέμπτη το νομοσχέδιο. Ανακοινώθηκε ότι θα κατατεθεί μέσα στη βδομάδα που τρέχουμε, σήμερα Παρασκευή. Και έχει γίνει γνωστό ότι μάλλον μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Γιατί? Εσείς είσαστε μια κυβέρνηση που είχατε στο στόχαστρό σας ως αντιπολίτευση την ιστορία του, της διευκόλυνσης, ας το πούμε έτσι, και της φορολογικής ανακούφισης των πολιτών. Και ένα ζήτημα κεντρικό που θα έφερε και λεφτά στο κράτος, το τραβάτε. Δεν το εκτέτοιμο. Δεν το εκτέτοιμο. Υπάρχει ένα αποκλείεται κομμάτι... να μην το εκτέτοιμο. Ή δεν σας αφήνουν. δεν υπάρχει το δεν μας αφήνουν και θα το διαπιστώσουν όλοι πάρα πολύ σύντομα. Και θα σας έλεγα προκαταβολικά ότι αν αυτό το πράγμα δεν προχωρήσει, θα είμαστε υπόλογοι. Άπαντες. Άπαντες. Στη βάση που είχατε υποσχεθεί. Θα είμαστε στη βάση. Ακούστε να γιατί δείτε. Είναι κάτι ηθικά βάζετε μέσα, κάτι ακούστε, άλλα ακούστε τώρα, με. Όχι, όχι, όχι. Αυτά υπήρχαν και, στις δικές μας προγραμματικές προθέσεις. Απολύτως. Αυτά είναι θέματα στα οποία εμείς θα κρυθούμε. Δηλαδή, στο κατά πόσο θα προχωρήσουμε σε αυτά που έχουμε πει ότι θα προχωρήσουμε. Και σας λέω βέβαια, επειδή πολλή κουβέντα έγινε γύρω από το θέμα των μονοπωλίων ενεργειών, η διατύπωση στην γραμμή η οποία λέει. Μιλάει για τις μονομερείς ενέργειες, είναι πάρα πολύ περιοριστική. Δηλαδή, εάν υπάρχουν θέματα τα οποία δεν έχουν άμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αρνητικό κιόλας, αυτά δεν εμπίπτουν στον ορισμό της απόφασης του Γιούρου. Οι εκατόδοσεις έχουν μόνο θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Θα το δούμε. Όχι, μα προσέξτε, εάν οι εταίροι έχουν κάποια καλύτερη πρόταση να την καταθέσουν. Δεν έχει τότε. Σύντομα, δεν καμία κατάψυξη. Δεν έχει μπει καμία κατάψυξη. Πώς είναι στην κατάψυξη, συντεύει. Συντεύει, κύριε Παπά. Εντάξει, εντάξει. Εγώ αυτό βλέπω. Θα το δείτε. Ενώ το ανακοίνωσε πομποδός η κυρία Βαλαμπάνη. Είχαμε κάποιες... Μισό λεπτό. Γιατί αργεί. Είχαμε
κάποιες λειτουργικές καθυστερήσεις στη Βουλή. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανένας. Εδώ θα είμαστε και αν θέλετε να έρθουμε και τώρα που είπατε στη Βουλή. Ναι. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για το αν θα φέρει τη συμφωνία για ψήφιση στη Βουλή ή όχι. Και σκέφτεστε να μην τη φέρετε. Ακούστε να δείτε. Εδώ δεν πρόκειται για νέα συμφωνία. Πρόκειται για παράταση της ήδη υπάρχουσας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια μετατροπή σε σχέση με τα προηγούμενα. Θα έλεγα δε ότι όσοι εύχονται να έρθει στη Βουλή ένα κείμενο το οποίο κατά παράβαση της απόφασης του Eurogroup να παραπέμπει στις προηγούμενες δεσμεύσεις, στο email Χαρδούβελη και στην πέμπτη αξιολόγηση, θα διαψευστούν. Όπως πολύ σωστά είπατε, πρόκειται για παράταση του προηγουμένου. Επομένως, έχουμε την παράταση του μνημονίου, κύριε Παπά. Καλά, εντάξει. Πολύ κύριε σωστά οικονόμου, το είπατε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ναι, αλλά καλά θα κάνει η κυβέρνηση όμως να μιλάει όχι, με τη γλώσσα της. Κύριε οικονόμου, με στεναχωρείτε. Είναι μια τώρα. Παραδοχή αυτή. Μην με στεναχωρείτε. Πρώτη φορά μα μη με στεναχωρείτε. Όχι, μη με στεναχωρείτε, κύριε οικονόμου. Όχι, δεν ακούσατε αυτό. Δεν είναι καινούργιο μνημονίο. Είναι παράταση προηγουμένου. Και μην το βγάλετε και σουπεράκι όπως έγινε σε άλλο κανάλι για άλλο στέλεχος της κυβέρνησης. Δεν είπατε παράταση προηγουμένου. Καθαρά πράγμα. Είπαμε η παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Πρέπει να σταματήσει να παίζεται αυτό το παιχνίδι. Ό,τι παράταση και αν είναι. Έτσι. Ό,τι παράταση. Ναι. Είναι μια διεθνή συμφωνία της χώρας. Ναι. Η προηγούμενη παράταση του Διμήνου πέρασε στις 24 Δεκεμβρίου στη Βουλή. Ναι, ναι. Επειδή ό,τι είχε, η προηγούμενη επειδή κυβέρνηση είχε, δεν έφερνε επειδή... μισό λεπτό, κύριε Παπά μου. Ό,τι είχε... η κυβέρνηση η προηγούμενη. Και καλά κάνατε και ασκούσατε κριτική, ναι. Διότι ήταν αντιδημοκρατικό αυτό που έκανε. Με τα προεδρικά με διατάγματα. Με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τα προεδρικά διατάγματα. Ό,τι δεν έφερε στη Βουλή συναντούσε την πολύ σκληρή αντίδρασή σας. Και σκέφτεστε μια συμφωνία επί τη βάση τη οποία θα λειτουργήσει η χώρα το επόμενο διάστημα και που θα καθορίζει τη ζωή μας, να μην τη συζητήσουμε καν στη Βουλή. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω. Ναι. Πρόκειται για επέκταση της προηγούμενης. Δεν έχει σχέση με το δίμηνο το οποίο πήρε η κυβέρνηση Σαμαρά, το οποίο είχε μετατροπή και αλλαγές στην πέμπτη αξιολόγηση. Πρόκειται για μια αλλαγή ημερομηνίας, την οποία είχαμε διατυπώσει δημοσίως ότι. Ξέρω, μια αλλαγή ημερομηνίας έγινε. Ναι, βεβαίως. Αυτό συζητάγατε δύο εβδομάδες. Τίποτα δεν φοβόμαστε. Γιατί δεν το πάτε. Αν είναι μια καλή συμφωνία, όπως λέτε, έπρεπε να τρέξετε να την πάτε στη Βουλή. Να την ψηφίσουν όλοι. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, δεν συμβαίνει κάτι. Από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, μόνο 3-4 τη συζητάνε στη Βουλή τους. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Εδώ πέρα, εμείς υφιστάμε θα μία κριτική από αυτούς που δεν φέρανε καν την πρώτη Δανειακή Σύμβαση στη Βουλή. Η οποία ήταν και τεραστίων διαστάσεων. Δεν είχε να κάνει. Τι σας φοβίζει, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι προηγούμενοι καταστράφηκαν, διαλύθηκαν, ψέκρινε ο λαός. Στην αντιπολίτευση. Τίποτα δεν τι σας τρομάζει. Τίποτα δεν μας φοβίζει. Ενδεχομένως, κύριε Παπά. Είδαμε το κλίμα στην κοινωνική ομάδα. Αυτό είναι μία υπόθεση. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν, να το πούμε, με βάση το τι έγινε στην κοινωνική ομάδα. Υπάρχουν 15-18 αριθμοί. 20 είναι αυτό. Πώς είναι πραγματικά, πώς είναι. Υπάρχουν κανένα δύο υπουργοί που δηλώσαν ότι δεν συμφωνούν ή έχουν γκρίζες ζώνες. Και μία πρόεδρος της Βουλής. Και ενδεχομένως η πρόεδρος της Βουλής, λέω ενδεχομένως γιατί δεν ήμασταν παρόντες, έτσι. Μα το παραδέχτηκε ο κ. Φλαμπουράρης. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Κρίσιμο μέγεθος. Κοιτάξτε να δείτε. Ενδεχομένως αυτό να σας φοβίζει. Να μας να σας φοβίζει και να μην πάρετε στη συμφωνία. Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Απ' την άλλη, είναι πολύ λογικό να περνάει από ξένα κοινοβούλια έστω ένα, δύο, τρία. Έξι. Και να μην περνάει από το ελληνικό. Ένα ζήτημα που κατ' εξοχήν μας αφορά. Λοιπόν, το τι θα γίνει θα πρέπει να μείνει ανοιχτό αυτή τη στιγμή και να το δούμε. Σε κάθε μία των περιπτώσεων, εγώ σας λέω και σας εξηγώ ότι ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα της Ελλάδας υποχρεώνει όλους μας και με βάση την ευθύνη την οποία έχουμε τη θεσμική να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα. Έτσι. Και να δούμε αν στηρίζουμε ή όχι την κυβερνητική προσπάθεια. Από την άποψη αυτή σας προβλημάτιζε. Ο διάλογος είναι καλός. Για τους βουλευτές σας. Ναι, ο διάλογος είναι καλός και σε όλα τα επίπεδα. Και σε όλα τα επίπεδα πρέπει να διεξάγεται. Και σας είπαμε καμιά εικοσαριά, όχι. Εντάξει. Από ό,τι άκουσα εγώ. Αυτό σας τρομάζει και δεν πάτε τη συμφωνία στη Βουλή. Δεν μας τρομάζει. Γιατί αν η συμφωνία αυτή είναι το προεκλογικό σας πρόγραμμα, εγώ θα έτρεχα να το πάω στη Βουλή. Η συμφωνία είναι ιδανειακή, κύριε οικονόμου. Σταματήστε να το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η συμφωνία η οποία, για την οποία συζητάτε έχει να κάνει με τη Δανειακή Σύμβαση και όχι με το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα περιγράφεται επακριβώς στην επιστολή. Θα το πάτε στη Βουλή. Μα το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί βεβαίως, θα έρθουν και οι 100 δόσεις στη Βουλή. Θα έρθει και η προστασία της κόμματος. Όχι κομματιαστά. Όχι, γιατί. Όχι τεμαχισμένα. Όχι, θα είναι. Θα την πάτε τη συμφωνία στη Βουλή. Θα έρθει η. Εξηγώ ότι όλα τα κομμάτια της συμφωνίας την οποία πετύχαμε έτσι, για την εφαρμογή του προγράμματος θα γίνουν κοινοβουλευτικό έργο. Mm. Και τότε θα αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες του. Νομοθετικά δηλαδή. Σας προβληματίζει το γεγονός. Και θέλω και μια απάντηση και από αυτού. Το γεγονός ότι και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης
έχουν τις αντιστάσεις τους για τη συμφωνία και μάλιστα για βασικά σημεία, όπως ο κ. Λαφαζάνης, στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, που είναι ένα πολύ κεντρικό θέμα. Αλλά και ο υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής του κόμματος, ο κ. Μιλιός, έχει και αυτός διαφωνίες και με τη συμφωνία και με την τακτική που ακολουθήθηκε στην, στη διαπραγμάτευση. Το λέω, διότι χθες ο κ. Φλαμπουράρης, αναφερόμενος στον κύριο Μιλιό, είπε ότι είναι ακόμα επικεφαλής της Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής. Υπάρχει θέμα να παραμείνει σε αυτή τη θέση λόγω της διαφωνίας του κύριου Μιλιός? Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο από αυτό που είπε ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης, το οποίο το θεωρώ έτσι πάρα πολύ εύστοχο και ακριβές. Η δραστηριότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ενοχλεί την κυβέρνηση και κυρίως αναφέρομαι στο χθεσινό να συγκαλέσει η κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ προγραμματισμένο, διότι έχουμε πάρα πολλούς νέους βουλευτές και ήταν μια διαδικασία ενημέρωσης για υποχρεώσεις, λειτουργίες της Βουλής, στα δικαιώματα. Η αρνητική ψήφο στην κοινοβουλευτική ομάδα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ενόχλησε την κυβέρνηση? Εξηγώ ότι εδώ πέρα η ευθύνη όλων μας καθορίζεται και από τον κανονισμό του θέμα αυτό να κάνω. Στο θέμα αυτό να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, στην πολιτική ομάδα, κάλεσε τους βουλευτές να πούν: όποιος διαφωνεί να το πει τώρα. Το είπαν. Σε εκείνη τη φάση δεν σηκώθηκε κανείς να πει διαφωνώ. Μετά στην ψηφοφορία όμως βρέθηκαν 15-18. Εντάξει, λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Η συζήτηση ήταν ζωντανή. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο. Υπήρχε ευρύτατη πλειοψηφία σε σχέση με τους χειρισμούς τους μέχρι τώρα. Το κυβερνητικό μέτωπο είναι αραγές. Θα έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Πάντως δεν συνηθίζεται πρόεδρος Βουλής, ο τρίτος θεσμός στη χώρα, πρόεδρος Βουλής, επαναλαμβάνω, να τοποθετείται αρνητικά σε μια συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση. Έτσι, στην εκκίνηση τα πρώτα βήματα, κύριε Παπά. Γι' αυτό το λέμε. Μιας δύσκολης περιόδου όπως την περιγράψατε κι εσείς. Είναι όμως μια πραγματικότητα η οποία δημιουργεί ερωτηματικά. Δεν σας προβληματίζει? Νομίζω ότι τοποθετήθηκα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έγινε μια αναλυτική συζήτηση. Όλοι λειτουργούν με το θέμα είναι επειδή το κεντρικό θέμα είναι τα οικονομικά της χώρας, μέχρι να φτάσουμε στον Ιούνιο που θα συζητάμε το επόμενο πρόγραμμα. Η κυβέρνηση, σχεδιάζοντας και μέσα από το διάλογο αυτών των 4 μηνών, το τι θα κάνει μετά, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην υπογραφή μια συμφωνία που θα προβλέπει δανειοδοτήσεις του τύπου 30 δισεκατομμυρίων με τη λήψη αντίστοιχων μέτρων. Διότι ακόμα από τους εταίρους. Από 20 μέχρι 30 δισεκατομμύρια. Για νέο μνημόνιο, δεν το λέω μνημόνιο για να μην δυσκολεύσω την κουβέντα. Το λέει ξένοι. Και έχουν γράψει και πολλοί άλλοι. Είναι η τέταρτη φορά. Στο σημερινό πανεπιστήμιο. Γιατί δεν σε βέβαια, κύριε Παπά. Γιατί άλλοι το είπαν. Κάπου το κύριο Λεριζής το ρώτησε. Κάπου πρέπει να προσωποποιηθεί και αυτή η τακτική. Να συγχαίρομαι διαρκώς στη δανειακή σύμβαση. Αλλά λοιπόν, νομίζω ότι με τον κύριο Οικονόμου συμφωνήσαμε σε άλλα θέματα. Έχετε συμφωνήσει προεκλογικά με τον κύριο Οικονόμου. Λοιπόν, λέω ότι οι δανειακές ανάγκες της χώρας είναι γνωστές και το πόσο χρέος έχει και το πότε λύγει και το πότε πρέπει να εξυπηρετηθεί και όλα αυτά είναι γνωστά. Και οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι επίσης γνωστές. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μα η αντιπολίτευση λέει ότι θα πάτε για μνημόνιο καινούργιο. Εντάξει, μα η αντιπολίτευση μπορεί να λέει τίποτα άλλο. Πείτε μου, κύριε Λίγκ. Δεν ξέρω, οδηγείτε από εσείς να απαντήσετε. Οικονομική ασφυξία. Τη βλέπετε και εσείς να έρθει. Η αντιπολίτευση, προσέξτε. Η αντιπολίτευση, ξέρετε τι θέλει. Σας το λέει, θέλει να αποδείξει. Όχι. Η αντιπολίτευση θέλει να αποδείξει, κύριε Λεριτζή και κύριε Οικονόμου και κυρία Τριανταφύλου και κύριε Παπά, ότι δεν γινόταν τίποτα άλλο από την πολιτική των μνημονίων. Τίποτα άλλο. Άρα τι προσπαθούμε? Προσπαθούμε διαρκώς να αποδείξουμε ότι αυτό που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι. Το ΦΠΑ τον αυξήσετε, κύριε Παπά. Όχι, δεν θα τον αυξήσουμε. Ένα λεπτό. Γιατί επειδή το λέτε αυτό και καταγγέλατε πριν το Μέιλ Χαρδούβελ το τρισκατάρατο, που ήταν σε κάποια σημεία τρισκατάρατο. Μεταξύ αυτών είχαμε και ένα ΦΠΑ. Θα τον αυξήσετε? Όχι, δεν θα τον αυξήσουμε. Όσο. Δεν ξέρω, Υπουργό των Οικονομικών. Με συγχωρείτε, τον άκουσα προχθές να λέει ότι δεν θα τον αυξήσουμε στα νησιά, μεν και το επανέλαβε και σήμερα το πρωί στον Γιώργο τον Παπαδάκη. Στα νησιά και στα ξενοδοχεία κλπ. Αλλά θα τον αυξήσουμε κάπου αλλού. Εντάξει. Πού? Θα το δούμε. Δεν ξέρω τώρα. Εσείς λέτε ότι δεν αυξήθηκε πουθενά? Έτσι λέω. Δεν την έχω δει αυτή τη δήλωση. Δεν θα ήθελα να τη σχολιάσω. Αλλά λέω συνολικά. Όποιος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να πείσει τον ελληνικό λαό ότι δεν συνέβη τίποτα, ότι η Ελλάδα δεν έβαλε δύο βέτο σε Eurogroup, ότι δεν έχει υπάρξει ένα κείμενο το οποίο έχει προκαλέσει συνταρακτικές εσωκομματικές τριβές. Είναι συγκεκριμένα, κύριε Παπά. Τώρα έχουμε πάρει στα συγκεκριμένα. Κύριε, θα σα ρωτήσουμε για την ΕΡΤ σε λίγο. Θα σα ρωτήσουμε για τα πρώτα νομοσχέδια. Είστε και υπεύθυνος για την ΕΡΤ. Πριν θα σα ρωτήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ταλαντούχοι διακόπτες στην ελληνική τηλεόραση, οι οποίοι σήμερα θα σα ζηλεύανε.
Λοιπόν, εγώ δεν σα διακόπτω. Σα διακόπτω για πολύ συγκεκριμένα. Για να πάρω μια είδηση. Πριν πάμε μια είδηση, πριν πάμε στην ΕΡΤ, θα μου να σα κάνω μια ερώτηση. Τον κύριο Σόιμπλε είναι φανερό. Να κάνουμε, παιδιά, ένα μικρό διάλειμμα για να πάρουμε. Όχι, με διακόψατε εκεί που έλεγα. Με διακόψατε. Κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά για δύο λεπτά. Ελάτε, στο πει αυτό και πάμε στο διάλειμμα. Για να το θυμάται και ο κόσμο διακόψατε. Λέω ότι αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρέ εσωκομματικέ τριβέ στην συντηρητική παράταξη τη Γερμανία. Πώ το εξηγεί ο υποστηρίζων την άποψη ότι εδώ δεν συνέβη τίποτα και η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε μετά. Για άλλη μέρα συνεχίζουμε με τον κύριο Παπά σε λίγο. Πάμε λοιπόν. Ρινίτιδα, ιγμωρίτιδα, αλλεργία, συνάχη. Πού πάει ο νους? Στο Sinus. Στο Sinus Rins. Το Sinus Rins είναι σύστημα ολικής ρινικής πλύσης και όχι ψεκασμού για μάτια.